Και παίρνει προσπάθεια τώρα η Τσουτσούμι για τον Ανταγόρα. Η Τσουτσούμι θα σερβίρει. Η άμυνα θα βγει. Η υποδοχή θα βγει από την Καρπούζη. Προσπάθεια στην συνέχεια από την Πισάρη. Ο πόντος θα έρθει για τον Ανταγόρα. 20-17. Βγαίνει το time out του Στράτου του Μπίλη. Βγαίνει και αυτό είναι και ο ρόλος των προπονητών στα κρίσιμα σημεία, να μπορέσουν να δώσουν ανάσες και να δουν το μάτς αλλιώς οι αθλητριές τους. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είμαστε ακόμα σε ένα μάτς που όλα παίζονται. Δεν έχει κρυφτεί κάτι. Αλλά είναι πολύ σημαντική η επόμενη πόντη. Αβίαστο λάθος από την Χριστοφή. Ναι, Χριστοφή, η οποία θέλησε να περάσει σε πρώτο χρόνο. Ναι, μπάλα 21-17 για τον Ανταγόρα. Time out τον όμιλο. Τώρα λογικό. Πισάρι θα επιτεθεί. Ο όμιλος θα βρει την απάντηση. Νομίζω ότι και ξεκίνησε από την πάρα πολύ καλή υποδοχή της Καρπούζη στο σερβίς της Ντόκα. Και τώρα έχουμε τη Χριστοφή στο σερβίς, η οποία θα καθορίσει από την πίεση του σερβίς της και την έκβαση του σετ. Στο πρώτο σετ, στο πρώτο της προσπάθεια, κατάφερε να επηρεάσει. Βγάζει άμυνα η Αλάβανου, η Πισάρη, η Τσουτσούμι βγάζει και εκείνη άμυνα, η Βλαχοκώστα το πλασέ από την Μίλα. Δεν θα μπορέσει ο όμιλος να βγάλει άμυνα από αυτό το πλασέ της Μίλα. Θα έρθει 23-19 η επίθεση της Τσουτσούμι και πάει στο σερβίς η Πισάρη. Ο Ανταγόρας που σαφώς έχει πια ένα τεράστιο πλεονέκτημα για να τελειώσει το μάτσι. Σταμάτη, βγάζει άμυνα ο όμιλος και από αυτό το λάθος θα έρθει το 25-18. Ανταγόρας, ο οποίος απόλυτα δίκαια, ήταν καλύτερος σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης. Είναι μια πολύ καθαρή νίκη, Γιώργο, η οποία του δίνει μεγάλο πλεονέκτημα και μπουστάρισμα στο πρωτάθλημα. Παίρνει την πρώτη νίκη κατά του ομίλου. Δείχνει ότι η δουλειά που γίνεται και στο γυναικείο του κομμάτι αποδίδει πιο γρήγορα καρπούς από το αντρικό. Και μπροστά μας έχουμε ένα γυναικείο βόλι που θα εξελιχθεί πολύ. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Συγχαρητήρια όμως και στις δύο ομάδες. Οι αθλητρίες είναι νεαρές, έχουν πολύ μέλλον μπροστά τους και πρέπει να δουν ότι το άθλημα θα τρέξει από εδώ και πέρα και έχουμε να δούμε πολλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσεγκρέδο για την παρουσία του για άλλη μια φορά σε ένα ακόμη παιχνίδι βόλεϊ. Ο Ανταγόρας, ο οποίος ήταν καλύτερος σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, δίκαια πανηγυρίζει αυτή τη νίκη με 3-0 σετ. 25-18 το πρώτο, 25-19 το δεύτερο, 25-18 το τρίτο. Έχοντας σε πάρα πολύ καλή μέρα αρκετές αθλητές, είναι η αλήθεια, η ομάδα του Στράτου Μπίλη.